Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω απόψε σε τούτη τη διαδικτυακή συνάντηση, την εναρκτήρια συνάντηση του κύκλου «Πτυχές της χορευτικής πράξης» που διοργανώνει το Τμήμα Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων. Θα ήθελα να μπορούσα να πω «Σας υποδεχόμαστε όλους σας στο Λύκειο των Ελληνίδων», πράγμα που στην παρούσα στιγμή φαντάζει αδύνατο. Αλλά ας παραμείνει μια υπόσχεση για το μέλλον. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Λυκείου των Ελληνίδων, κυρία Ελένη Τσαλδάρη, αγαπητές φίλες πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των παραρτημάτων, που πάντοτε στηρίζεται με συνέπεια και πάθος όλες τις δράσεις του Λυκείου μας, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Λυκείου, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κύριε Πρόεδρε του Σωματείου των Φίλων του Λυκείου των Ελληνίδων, κύριοι Πρόεδροι, μέλη και δάσκαλοι πολιτιστικών φορέων από την Ελλάδα και την όμορφη Κύπρο, από τη Λεμεσό και την Πάφο που μας θυμάται, αγαπημένοι δάσκαλοι και αγαπημένα μέλη χορευτικών ομάδων των απανταχού λυκείων της Ελλάδας, από την Ορεστιάδα και την Κυρά της Στράκης Ξάνθη, ως τη Λεβεντογένα Κρήτη, από τη Ρόδο και το νησί του Ηφαίστου τη Λίμνο, ως τα Λύκια των Ιωνίων νήσων, από τα Σέρας ως την Αρχόντισσα των Κυκλάδων Σύρο και το ακριτικό και ευαίσθητο Καστελόριζο, αλλά και αγαπημένοι δάσκαλοι των γραφείων του Λυκείου των Ελληνίδων στο Μόναχο, Λονδίνο και στο μακρινό Σίδνεϊ, φίλες και φίλοι, καλώς ανταμωθήκαμε. Σε μια ασταθή εποχή, σε μια εποχή νέων προκλήσεων και νέων απαιτήσεων που καθορίζεται από τις συνθήκες της πρόσφατης πανδημίας, των γενικότερων εξελίξεων αλλά και της ανατροπής της καθημερινότητάς μας, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο η ανάγκη επαφής, επικοινωνίας, συλλογικότητας, κοινού προβληματισμού και αναστοχασμού γύρω από κέρια θέματα που απασχολούν τα Λύκια των Ελληνίδων, αλλά και όλους όσοι δραστηριοποιούνται εν γέννη στο πεδίο των παραστατικών τεχνών του πολιτισμού και της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, προσαρμοζόμενοι στην σύγχρονη πραγματικότητα και στην τρέχουσα συγκυρία, βρίσκοντας τρόπο να είμαστε δημιουργικοί, ακούγοντας τους παλμούς της καρδιάς μας και φιλοδοξώντας να διατηρήσουμε τον κύκλο του χορού μας, πήραμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ενός κύκλου διαλέξεων συζητήσεων με στόχο τη διερεύνηση, τη συζήτηση και την ανάδειξη διαφόρων πτυχών της χορευτικής πράξης. Σε αυτό το εγχείρημα χαιρόμαστε που σας έχουμε δίπλα μας και θα ήθελα προσωπικά, από καρδιάς, να σας ευχαριστήσω όλους και τους 340 σήμερα, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά. Τον τρόπο που η επιστήμη συνομιλεί με την τέχνη, αξιοποιώντας τη θεωρία στο πλαίσιο μιας σύγχρονης μουσικοχορευτικής παράστασης με άξονα τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, θα τον αναπτύξουν διεξοδικά στη διάρκεια των 7 διαλέξεων του κύκλου οι έγκριτοι εισηγητές, τους οποίους θερμά ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο Χρήστο Παπακώστα, ο οποίος αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την αρχική μας ιδέα και βοήθησε εν πολλής στην υλοποίησή της. Και βέβαια, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην πρόεδρο του Λυκείου μας, κυρία Τσαλδάρη, για την εμπιστοσύνη που μας περιέβαλε και τη στήριξή της. Παρακαλώ, την κυρία Τσαλδάρη έχει το λόγο για το χαιρετισμό της. Χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους αγαπητούς συμμετέχοντες σήμερα στην πρώτη μας διάλεξη του κύκλου «Πτυχές της χορευτικής ομάδος» και να τους καλωσορίσω που είναι εδώ και που το οργανώνει βεβαίως το Τμήμα Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων, εγκαινιάζοντας βεβαίως την λυκειακή παρουσία στο πεδίο της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται, όπως είπες και εσύ Μαρία, σε δασκάλους χορού
μέλη των διοικήσεων και των χορευτικών ομάδων του Λυκείου των Ελληνίδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που αγαπά τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Την πρωτοβουλία και την οργάνωση, βεβαίως, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έχει η Μαρία Παπαμάρκου, πρώτη αντιπρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Κέφαρος Παραστημάτων, την οποία θέλω να συγχαρώ και δημόσια και να σε ευχαριστήσω, Μαρία μου, για όλους τους κόπους που κατέβαλες εσύ και τα εκλεκτά μέλη του Λυκείου που υποστήριξαν αυτή τη διοργάνωση. Θερμά ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν στο λυκειακό κάλεσμα και ιδιαίτερα τον επιστημονικό υπεύθυνο του κύκλου Χρήστο Παπακώστα και αγαπητό φίλο και φυσικά όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο σημερινός ομιλητής και επιστημονικός του κύκλου διαλέξεων Χρήστος Παπακώστας είναι επίκουρος καθηγητής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο αντικείμενο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό. Έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει διδάξει ανθρωπολογία, λαογραφία, ανθρωπολογία του χορού και της μουσικής σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ της Υπήρου. Εργάστηκε ως επαγγελματίας δάσκαλος χορού σε δύο λύκεια των Ελληνίδων, της Δράμας και εν τη γενέση του Λυκείου της Κομωτινής, επί τη ίδρυση του. Και σε διάφορους χορευτικούς συλλόγους στην Κομωτινή, τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Γιάννενα. Έχει συμμετάσχει και διδάξει σε ποικίλα πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια παραδοσιακού χορού στην Ευρώπη, τον Καναδά και την Αμερική. Δίδαξε ακόμη παραδοσιακά ακουστά στα μουσικά σχολεία Δράμας, Καρδίτσας και Τρικάλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα ανθρωπολογίας του χορού και της μουσικής, λαογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής συγκρότησης του τόπου, ενώ έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη εθνογραφική έρευνα στον χορευτικό πολιτισμό με έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας του ελληνικού χορού. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης ερευνητικών προγραμμάτων και επιμελήθηκε λαογραφικές ραδιοφωνικές εκπομπές παραδοσιακής μουσικής. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Οι δημοσιεύσεις δεν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα άρθρα «Εντοπιός», «Χορός και Ρώμικος Χορός», σε μια επιμέλεια, συνεπιμέλεια με τον Ευάγγελο Αυδίκο και τη Ρένα τη Λουτζάκη, χορευτικά ετερόκλητα ελληνικά γράμματα και λύκειο των Ελληνίδων Δράμα το 2004. Το 2019 επιμελήθηκε μαζί με τον Νίκο Πουλάκη τον συλλογικό τόμο «Χορευτικοί πολιτισμοί, παγκοσμιοποίηση, τουρισμός και ταυτότητα στην ανθρωπολογία του χορού». Ενώ το 2014 εκδόθηκε η πρώτη του μονογραφία με τίτλο «Σαχά Ισί Βαρόνι Νάι, Ρώμικες χορευτικές και μουσικές ταυτότητες στη Βόρεια Ελλάδα», πεδίο 2014. Αγαπητέ φίλε Χρήστο Παπακώστα, θέλω να πιστεύω πως το ξεφύλισμα του πολύπτυχου των 7 αυτών ετερόκλητων διαλέξεων που σήμερα ξεκινά, θα αποδειχθεί για όλους μας, για όλους τους εραστές του χορού, κίνητρο και πολύτιμη πηγή γνώσης. Για κάποιους, πηγή επιστημονικής ευάνθησης και για άλλους, πηγή έμπνευσης και πολιτισμικής ευαισθητοποίησης. Σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα συνοδοιπόροι μας και δίνω το λόγο στον εκλεκτό μας ομιλητή. Κύριε Παπακώστα, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από τα προχειρά Γιάννενα. Νομίζω ότι θα μπείτε σε λίγο. Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Ελπίζω να είναι και ουσιαστική. Σας καλησπέριζω όλους και να ξεκινήσω πέρα από κάθε τυπικότητα με τις ευχαριστίες στο Λύκειο, στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που αγκάλιασαν την ιδέα της Μαρίας της Παπαμάρκου. Και να είμαστε τώρα εδώ πέρα όλοι μαζί, μια εικονική κοινότητα. Τη Μαρία την Παπαμάρκου, την Πρόεδρο και έφορο παραδειγμάτων για την ιδέα
Και νομίζω ότι έχασα ένα στοίχημα. Νομίζω ότι σε αυτό το είδος τα οργανωτικά ζητήματα έχω τον μεγαλύτερο βαθμό αυτισμού. Μαρία μου, με ξεπέρασες πραγματικά. Προετοιμάζεται εδώ και ένα εξάμηνο, εφτάμηνο και ελπίζουμε να έχει τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, συγκριτές σε αυτό το κύκλο των διαλέξεων, την κυρία Μαχά, την κυρία Γαλιανού, τον κύριο Κότση, τον κύριο Σαρή και φυσικά τον κύριο Τελευθέρη Δαδράκη για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το αγκάλισμα και από τη μεριά τους του εγχειρήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αμέσως αποδέχτηκαν την πρόταση και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος για την σημερινή πρώτη διάλεξη, τη δική μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τη φίλη την Ηλιάνα τη Θημιοπούλου για ζητήματα που θα τα δείτε και στο τεχνικό κομμάτι αμέσως μετά. Διάλεξη μέσα σε ένα περιβάλλον εμπολής ανίκιο, όπως είναι το ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο βλέπουμε τώρα, ένα περιβάλλον Zoom. Όμως αναρωτιέμαι ότι ούτε κακό αμυγές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί, ότι αν μια ανάλογη δράση πραγματοποιούνταν αυτόν τον καιρό στην Αθήνα, θα έχει τόσο πολλά άτομα. Οπότε ας δούμε τη θετική πλευρά. Βεβαίως, να μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η καθημερινότητα και η κανονικότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσουμε πάλι στη ρουτίνα μας, στη γλυκιά ρουτίνα μας και στην διαζώσιμη επικοινωνία. Ο κύκλος των διαλέξεων, τη στόχευση και τη στοχοθεσία την έβαλε πολύ σωστά και την ανέφερε η Μαρία Παπαμάρκου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό. Απλώς να πω για μένα, σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή στο πρόσωπό μου αυτή και μεγάλη ευθύνη. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους εμπλακήκατε. Και σε ένα συναισθηματικό τόνο, αλλά και πάρα πολύ ειλικρινή, να πω ότι αυτή η σημερινή διάλεξη για μένα έχει τις απαρχές της στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και ουσιαστικά έχει τις απαρχές της στις συναντήσεις, τις πανελλήνιες συναντήσεις δασκάλων και φόρων χορού. Ένας εξαιρετικός θεσμός. Τότε ως δάσκαλος του Λυκείου Λίου της Δράμας παρακολούθησα την 5η, την 6η νομίζω, 96-98 και 2000. Σε εκείνο το κλίμα, στη δική μου την προ-επιστημονική φάση, σε εκείνο το κλίμα ζυμώθηκαν πάρα πολλές από τις ιδέες και από τις σκέψεις που σήμερα θα σας παρουσιάσω. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή ακριβώς το κοινό του ελληνικού χορού είναι τυρόκλητο και όπως συνηθίζω να λέω και πιστεύω ο ελληνικός παραδοσιακός χορός είναι κοινωνικός, είναι δημοκρατικός, είναι εξουσιωτικός και όπως λέγεται στο χωριό μου είναι και all inclusive, δηλαδή όλοι οι καλοί χωράνε. Αλλά παρουσιάζει και μια ιδιαιτερότητα, μια δυσκολία. Είναι δύσκολο το εγχείρημα στο να εκλαϊκεύσεις επιστημονική γνώση στο πλαίσιο μιας διάλεξης που αφορά ένα τυρόκλητο κοινό που συνεδάσκαλοι χορού με διοικητικών συμβουλίων ή εναστέσεις της παράδοσης. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε το PowerPoint, Ηλία. Φυσικά, κύριε Ρίστο, ναι, μπορείτε να κάνετε το share screen. Ένα λεπτάκι λίγο να... Βλέπετε τώρα περιβάλλον PowerPoint, είμαστε εντάξει? Ναι, ναι, κανονικά. Ωραία. Ωραία. Θα με συγχωρέσετε βέβαια, διότι η δική μου καλλιτεχνική παρουσίαση δεν είναι ανάλογη, διότι λόγω καραντίνας και πανδημίας δεν προλάβουμε να κάναμε ούτε δικό μουσί μας, ούτε το ποτέ μας. Σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, για να συζητήσουμε πάντα ένα θέμα, θα πρέπει να δούμε, να θέσουμε ένα πλαίσιο που κυρίως είναι το ιστορικό. Και το ιστορικό, όχι το ιστορικό με την έννοια των συμβάντων, μια συμβατολογική προσέγγιση της ιστορίας, αλλά το πώς τα κοινωνικά φαινόμενα και τα πολιτισμικά διαντιδρούν με το ιστορικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, να θέσουμε εξ αρχής
στις βασικές θέσεις ότι η παράσταση αποτελεί προϊόν της νεωτερικής και μετανεωτερικής συνθήκης. Η σύγχρονη εποχή είναι μια εποχή έντονων αντιφάσεων. Υπάρχουν ταλαντεύσεις ανάμεσα στο μέρος και το όλο, στο τοπικό και το παγκόσμιο, στο εδώ και το εκεί, στην ατομικότητα και τη μαζικότητα, στο οικείο και το ξένο, στον εαυτό και τον άλλον. Οι ερμηνείες του πολιτικού φαινομένου γίνονται μέσα από την θεωρία της οικονομίας, της ιστορίας, της πολιτικής, της ιδεολογίας. Από μόνη της η μετωρική και μεταναπηρική συνθήκη χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αντιφατικότητας. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Είναι γνώρισμα της δυτικής νεωτερικότητας και συνδέεται άμεσα με τις ανθρωποκεντρικές αρχές της οικοσμικής φύσης και της ατομικότητας ήδη από την εποχή της αναγέννησης. Μια σημαντική έκφραση της διηστικής λογικής που επικρατεί είναι η ιεραρχική διάκριση μεταξύ υψηλού και χυδαίου, αυτό που μεταφράζεται ως high art και low art, το πεδίο της τέχνης. Σε αυτή την αξιολογική αντίληψη στηρίζεται η αστική ορθολογική θεώρηση της σχέσης μεταξύ δρομένου και δράματος, στην οποία γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ ιερού και κοσμικού, μεταξύ ιεροπραξίας και δραματουργίας. Σε σχέση με το δικό μας το χορό, τον ελληνικό παραδοσιακό χορό, το δίπολο αυτό λαμβάνει τη μορφή χορευτική επιτέλεση στο πλαίσιο της κοινότητας, παραδοσιακός εισαγωγικά από τη μια μεριά, παράσταση επισκηνής από την άλλη. Το ουσιώδες ερώτημα του δικού μας κόσμου, του δικού μας δικτύου, της δικής μας κοινότητας καλύτερα, του ελληνικού παραδοσιακού χορού, μερικές φορές, ίσως να είμαι και υπερβολικός, εμφανίζεται και ο σύμπλεγμα, είναι αν ο δικός μας ο χορός είναι άξιος σε εισαγωγικά καλλιτεχνικής χρήσης. Αυτό γίνεται αντιληπτό μέσα από την αντιπαράθεση δύο διακριτών μορφών πολιτισμικής επιτέλεσης. Το είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Λαϊκού δρομένου, γλεπιού, πανηγυριού από τη μία και του θεάματος από την άλλη. Στην πρώτη μορφή μιλάμε για μια πολιτισμική επιτέλεση η οποία έχει χαρούμενο και εορταστικό χαρακτήρα, μια δημόσια γιορτή. Γνώρισμά της είναι η ενσώματη παρουσία του κοινού των εκδηλώσεων. Είναι από τη φύση της πόλης συλλεκτική και ετερογενής. Η πανηγυρική της πολυφωνία αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια για δραματουργική χειραγώγηση του δεκτενωμένου του σε αυτή. Από την άλλη μεριά, το θέαμα θεμελιώνεται πάνω στην ιδέα της απόστασης μεταξύ κοινού και τελεστών και στην ιδέα της ελεύθερης σχέσης του θεατή με το έργο. Στο θέαμα, ο θεατής ταξιδεύει ελεύθερα με τη φαντασία του, χωρίς να έχει σωματική επαφή με τα δεκτενόμενα. Το θέαμα και το ακρόμα του θεάματος ως λειτουργεί ως συμπλήρωμα της οπτικής προτεραιότητας που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συνθήκη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η συζήτηση περί καλλιτεχνικότητας παράστασης συμβαδίζει συνήθως, εάν δεν προηγείται μερικές φορές, με την ιστορία και το ιστορικό πλαίσιο της συγκρότησης του ελληνικού έθνους κράτους και μοιραία και τη συγκρότηση της λαογραφίας. Από τη πλευρά των κοινωνικών επιστημών, για την ερμηνεία αυτών των φαινομένων επικρατήσαν δύο βασικές τάσεις. Η μία έρχεται από τον διαφωτισμό που είδαμε πριν. Η δεύτερη έρχεται από τον γερμανικό ρομαντισμό και αυτή που μας ενδιαφέρει εδώ είναι από τον εξελικτισμό. Μια φιλοσοφική θεωρία, την οποία νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης έχει νόημα να δούμε αν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Ουσιαστικά, ο εξελικτισμός είναι μία προσαρμογή της δερβινικής θεωρίας στην κοινωνική επιστήμη. Δηλαδή, δίνονται μια βιολογική διάσταση στα κοινωνικά και στα πολιτισμικά φαινόμενα. Χαρακτηρίζεται από μια έντονη διαβάθμιση των σταδίων εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών και των ανθρώπινων συλλογικότητων. Άγριος, βάρβαρος, πολιτισμένος. Βεβαίως, επειδή ακριβώς αυτή η θεωρία μας έρχεται από τη Δύση, το μέτρο, το πολιτισμένος δηλαδή, έρχεται από τη Δύση.
Και που καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια διαβάθμιση ιεραρχική από το κατώτερο προς το ανώτερο. Τι αφορά αυτό, σε ποιο βαθμό μας αφορά. Εδώ βρήκα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράθυμα από τις θέσεις της Καστενίδου, πολύ σημαντικού μέλους του Λυκείου, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και η Λιάντζακα για τη δική της δουλειά, την εξαιρετική δουλειά για την ιστορία του Λυκείου. Νομίζω ότι προλαβαίνετε και θα έχετε ήδη διαβάσει τη δική της θέση. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την θέση της Καστενίδου συνοψίζονται νομίζω στα εξής. Είναι μεν αξιόλογος ο ελληνικός χορός, αλλά το αλλά έγκυται στο εξής. Στερείται αισθητικής, ξαναλέω, με τα δυτικά πρότυπα της εποχής της. Δηλαδή δεν έχει αφεαυτού καλλιτεχνική κίνηση ο ελληνικός παραδοσιακός χορός. Άρα λοιπόν δεν έχει φτάσει στο ανώτερο στάδιο της εξέλιξης να είναι πολιτισμένος. Άρα έχει μια ανάγκη εκπολιτισμού, σε εισαγωγικά, έχοντας ως μέτρο την αρχαιότητα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αναγκαιότητα και μια περαιτέρω αισθητικοποίηση των παραστάσεων ελληνικού παραδοσιακού χορού. Όσο και να θέλει να αποφύγει, αν και κανένας σοβαρός επιστήμονας ή μελετητής αυτών των φαινομένων δεν πρέπει να αποφύγει, ούτε να φοβηθεί οτιδήποτε, στην ιστορία των παραστάσεων ελληνικού παραδοσιακού χορού, αλλά και γενικότερα τη συγκρότηση ιδεολογικών καλλιτεχνικών ρευμάτων, το Λύκειο των Ελληνίδων είναι παντού. Είναι ένα γέννημα θρέμα της αστικής τάξης, είναι μια αστική έκφραση του λαϊκού πολιτισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητάς του, επικοινωνεί με οτιδήποτε είναι στην επικαιρότητα και με όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα κάθε εποχής. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στη διαφάνεια. Ναι, στις αρχές του αιώνα, με το Λύκειο των Ελληνίδων και το Λύκειο των Ελληνίδων ως φορέας, επικοινωνεί ή είναι σε γνώση του το ρεύμα του νεοκλασικισμού, στον ευρωπαϊκό αντίγνω χορό, και μέσω της Πράτσικα, αλλά και άλλων χορογράφων, με τους οποίους το Λύκειο συνεργάζεται. Ξένους χορογράφους όπως είναι ο Μιλσπέχ και η Μουλιάνοφ. Μέλη του Λυκείου και γενικότερα ο χώρος του Λυκείου είναι σχεδόν βέβαιο ότι γνωρίζουν το ρεύμα της ρώσικης πρωτοπορίας και των παρισινών μπαλέ ρους, αυτά τα νεοσύστατα μπαλέτα, τα οποία τόλμησαν εκείνο τον καιρό να τροφοδοτήσουν την καθαρά αστική τέχνη του μπαλέτου με αυτό που μας ενδιαφέρει, με έντονα φορκλορικά στοιχεία. Επίσης, η εποχή της ίδρυσης του Λυκείου των πρώτων δεκαετιών χαρακτηρίζεται και από μια διπλή μετατόπιση, ένα πολύ σημαντικό σημείο στην δουλειά της Φορλαράκη, στο ντόμο για τα 100 χρόνια του Λυκείου. Αυτή η μετατόπιση αφορά από τη γυμναστική στον εθνικό χορό και από τη σχολική σωματική αγωγή και τη διαμόρφωση επαγγελματιών γυμναστών στις μαζικές εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτή η μετατόπιση μπορεί να φαντάζει απλή, αλλά θα δείτε παρακάτω ότι επηρεάζει τα κορυφαία πράγματα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και επίσης, όπως ορθά, κατά την άποψή μου παρατηρεί, σημαντική συνέπεια της διπλής μετατόπισης είναι η συμβολοποίηση της παράδοσης, όπου η έμφαση δίνεται στη μορφή και όχι πια στο περιεχόμενο των πολιτισμικών πρακτικών. Καταλαβαίνετε, σε σχέση με το χορό, αν αντικαθεστήσουμε τις πολιτισμικές πρακτικές ως χορός, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη μορφή και όχι πια στο περιεχόμενο του. Αυτή είναι μια σημαντική διαπίστωση για την έννοια της παράστασης. Ένα άλλο ιδεολογικό ρεύμα που κατά την άποψή μου επηρέασε τη μορφή, το περιεχόμενο και την οπτική των παραστάσεων ελληνικού παραδοσιακού χορού είναι η λεγόμενη γενιά του 30. Οι διανοούμενοι όπως είναι ο Σεφέρης, ο Θεοτοκάς, ο Τερζάκης, ο Ελίτης και άλλοι, ουσιαστικά καλούνται να δώσουν ένα νέο νόημα στην ελληνικότητα. Η χώρα όμως έχει βγει από μια οδυνηρή ήττα,
του Μικρασιατικού Πολέμου. Τελειώνει οριστικά το όραμα της μεγάλης ιδέας και πρέπει να γίνει μια ανακατασκευή της έννοιας της ελληνικότητας και της ανακόλουθης αισθητικής. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η σχέση του ελληνικού με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ετίθετο σε γενικές γραμμές ως ζήτημα μιμητισμού, εξευρωπαϊσμού ή ξυλιλασίας, ενώ η γενιά του 30 επιζητεί τον δημιουργικό διάλογο και προωθεί την ιδέα της πολιτισμικής αμοιβαιότητας. Σημαντική σημείωση. Αναζητεί αυτό που πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Ζόβας, την αναζήτηση της ελληνικής αρχιτυπικότητας, η οποία θα κοιάται κατά κάποιο τρόπο την γνησιότητα, κατά με τον όρο, και επί τη σειρά της θα οδηγεί στην ελληνικότητα, αλλά και στην εταιρικότητα ως δημιουργική ανανέωση της παράδοσης. Δηλαδή, το δυνατόν μια δημιουργική σύνθεση και ανασύνθεση της σχέσης του δυτικού με τον ανατολικό. Έχοντας ως αρχικό κύτταρο και την παράδοση. Νομίζω ότι όλα τα παραπάνω συνοψίζονται, νομίζω, πάρα πολύ εύκολα στα λόγια του Νίκου Χατζηκυριάκου Κίκα, εκ των ιδρυτών του ελληνικού χορογράμματος, ο οποίος τονίζει αυτά που αναφέρονται στο παράθυμα. Νομίζω υπάρχει χρόνος για να το δείτε. Έχω κάνει bold στο ανανεώνει δημιουργικά και στο επιδεικτικό εξελίξεων. Δεν είναι μακριά η διαφάνεια της Καστενίδου. Για να δούμε το συμπέρασμα του Χατζηκυριάκου Κίκα. Είναι αξιόλογη παράδοση, είναι άξια λόγου σε κάθε περίπτωση, αλλά στο πλαίσιο της χορητικής παράδοσης θα έχει νόημα εντός ενός εξελικτικού σχήματος. Είναι σε μία πρώτερη κατάσταση, η οποία χρήζει εξελίξεως. Αυτό που υπενήσεται είναι μία καλλιτεχνικοποίηση ή αισθητικοποίηση. Όλοι όρισε εισαγωγικά για λόγους που όλοι καταλαβαίνουν. Δεν έχει γίνει μια ιδιαίτερη έρευνα προς αυτό το την κατεύθυνση, αλλά εγώ θεωρώ ότι η Δώρα Στράτου δεν είναι επίγονος αυτής του ρεύματος, αλλά είναι μέρος αυτού του ρεύματος. Είναι σε άμεση επαφή και συνεργασία με πολλούς εκπροσώπους της γενιάς του 30, με τον Βασιλείου, τα εικαστικά, το Χατζηδάκη, από τη μουσική και πάρα πολλούς άλλους. Είναι άμεσα επηρεασμένη από τη γενικότερη ιδεολογική προσέγγιση της γενιάς του 30. Για μένα, μια υπόθεση εργασίας. Εδώ είναι, πιστεύω ότι μας παρακολουθούν και νέα παιδιά. Υπάρχει πεδίο τόξης λαμπρό για περαιτέρω έρευνα. Ότι το ίδιο συμβαίνει με πολλά μέλη του Λυκείου των Ελληνίων. Αλλά θεωρώ ειδικότερα ότι οι Παπαντονίου, Δονδράκης και Λουτζάκη επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτή την τάση. Εδώ, μέχρι εδώ, έχουμε το τι γίνεται και ποιος είναι ο αέρας που μας έρχεται από τη Δύση μέσω του νεοκλασικισμού, ο αέρας που μας έρχεται με την προσέγγιση Ανατολής και Δύσης, ο δεύτερος πόλος, όπως το ονομάζω, για την συγκρότηση αυτού που μπορούμε να ονομάσουμε με όρους και την αισθητική την παράσταση ελληνικού παραδοσιακού χορού, είναι και ο επηρεασμός από τα ανατολικά. Εδώ πέρα, επειδή είναι και το μέσον ιδιαίτερο, δεν μπορούμε να κάνουμε το χιούμορ που θα κάνουμε σε μια διαζώσεις επικοινωνία. Ναι, όλα ξεκινάνε, ή μάλλον ορόσημο είναι, δεν ξεκινάνε τότε, με μια επίσκεψη και παράσταση του κρατικού χορευτικού, γιουγκοσλάβικου χορευτικού, σέρβικου τώρα, Πόλο, το 1952, και μάλλον φαντάζει από τις συνεδεύσεις και από την εθνογραφική έρευνα και τα λεγόμενα των ανθρώπων εκείνη τη εποχή ότι ήταν ένας έρωτας την πρώτη ματιά. Δηλαδή, όλοι αναζητήσαν και βρήκαν ένα πρότυπο στο οποίο θα μπορούσαν να ακουμπήσουν ώστε να φτιάξουν τις δικές τους παραστάσεις, που τότε δεν είναι φυσικά στο επίπεδο που είναι σήμερα. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Το ελληνικό παράδειγμα χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ο Θίεσος, τα παλέτα του Μωυσέγεφ, αναφερόμαστε σε επαγγελματίες, χορευτές, εκπαιδευμένοι έχοντας ως βάση το κλασικό χορό, το παλέτο,
οι οποίοι φτάνουν εκεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, επιλογή. Εδώ πέρα όμως η κατάσταση του 1952, η οποία δεν έχει αλλάξει και μέχρι σήμερα, σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό, παραμένει ίδια. Δηλαδή, οι χορευτές είναι ερασιτέχνες και εκείνο τον καιρό και οι δάσκαλοι είναι ερασιτέχνες ή είμαι επαγγελματίες. Και δεν έχουμε καμία διαδικασία, ας πούμε, ευθεία διαδικασία οντισιών, δηλαδή επιλογής. Όμως, αυτή η σχολή μετατοπίζει το βάρος και σε μια αισθητική που μας έρχεται σε σχέση με τα σωματιομετρικά. Ένα χαρακτηριστικό η οδυνηρή για πάρα πολλούς από το πάλι, από τη σημερινή μας παρέα, αναφορά σε υψηλές και κοντές, τα βήματα των ψηλών και των κοντών, κοντών και χαριτωμένων, για να χρυσώσουν και το χάπι, το ξαναθώμα και των πελαχρινών, συνέβη και αυτό σε πάρα πολλά προεκτικά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιες ενδιάμεσες και μεσοδέσικες καταστάσεις. Η παρουσίαση στηρίζεται στην έννοια της σουίτας, μια ακολουθία χωρών, συνήθως 4-5, που φτιάχνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως non-stop. Αυτό που κρατάμε από αυτή τη σχολή, το δεύτερο πόλο της σχολής Μωυσέγεφ, είναι ότι επιζητούμε να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό χορευτών επί σκηνής. Αναζητούμε και φτιάχνουμε τους χώρους ώστε να έχουν, αναζητούμε τις πιο δυναμικές επιτελέσεις, τις πιο γρήγορες ρυθμικές αγωγές και προσπαθούμε να αποκοπούμε όσο γίνεται από την έννοια του κύκλου, που είναι το βασικό γεωμετρικό σχήμα στον ελληνικό χώρο, και δοκιμάζουμε και άλλα γεωμετρικά σχήματα και κατευθύνσεις, όπως είναι η ευθεία διαγώνιος. Εδώ, κατά την άποψή μου, οφείλεται η αθηνική πρίκα που μας μένει σε κάποιους τύπους παρουσιάσεων, παραστάσεων, όπως είναι η παρουσίαση του τσέστου σε ευθεία. Νομίζω ότι η γενεαλογία μας έρχεται από εκεί. Επίσης, η ίδια προσέγγιση και η κατασκευή της και αρχιτεκτονική της σκηνής, αυτού του ιταλικού τύπου σκηνής, καθορίζει ξεκάθαρο το πλαίσιο. Υπάρχουν οι επιτελεστές, οι χορευτές και το ακροατήριο. Υπάρχει σε αυτή τη διάκριση. Αλλά αυτή η διάκριση ότι το ακροατήριο είναι απέναντι, ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας για το πώς θα φτιάξουμε τη δική μας παράσταση. Δηλαδή, να πρέπει να κλείσουμε απέναντι από το κοινό, όχι πλάτη. Και αρχίζουν και μπαίνουν θεατρικές έννοιες άγνωστες στους ερασιτέχνες, όπως είναι 2-4 τέταρτα που έχουν να κάνουν με την κατεύθυνση του σώματος. Για να έχουμε και μια ιδέα, ενδεχομένως πάρα πολλοί από εσάς να είναι γνώστες, ας δούμε τι εννοούμε με τη σχολή, το δεύτερο πόλο, σχολή Μωυσέγεφ. Δείτε το κριτικά με γιώτα. Κύριε Χριστό, με συγχωρείτε. Ορίστε. Μάλλον δεν μας ακούμε αμυδρά τον ήχο, μάλλον δεν μας έχετε κάνει share computer sound. Οκ. Θα το κάνω τώρα. Οκ. Σας δώσω μία ένα λεπτά για να λύσουμε αυτό. Δεν πειράζει. Τέλεια, μια χαρά. Καλή συνέχεια. Αυτή είναι η ελληνική σουίτα
των παλάτων που είσαι. Νομίζω ότι πήραμε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς όμως θα πρέπει να τονίσω ότι η δική μας η σχολή ή η τάση μάλλον πήρε στοιχεία από αυτή τη σχολή και από αυτή την προσέγγιση, αλλά όχι όλα. Και εννοώ και σε σκηνικό και αισθητικό, στον αισθητικό τομέα. Στο σήμερα. Όπως βλέπετε, η Μτζάκη διακρίνει τρεις τρόπους έκφρασης στο επίπεδο της αισθητικής θεατροποίησης του ελληνικού χορού. Η πρώτη αφορά στις λεζαρισμένες εικόνες χωρίς λόγο, δηλαδή χωρί με κάποιο τρόπο συσταγωγικά τάκτος ειδημένη για λόγους σκηνικής παρουσίας, τη γεωγραφική ποικιλία ως δεύτερη κατηγορία, σουίτες οργανωμένες ή ομάδες χωρών σύμφωνα με γεωγραφικό κριτήριο, και τρίτον, την παράσταση με σενάριο, αυτό που λέμε συνήθως θεματική παράσταση. Αυτή από μόνη της η πραγματικότητα διαμόρφωσε μια μεγάλη σύγκρουση και σύμφωνα με τα προηγούμενα. Δηλαδή, ποιον δρόμο θα πάρουμε. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα κάποιες παράστασης. Και βεβαίως εδώ αρχίζει η συζήτηση περί χορογραφίας. Εδώ το αναφέρω ως χορογραφική σύγκρουση. Το έχουμε συναντήσει όλοι, το έχουμε πολύ συζητήσει όλοι, η υπέρ και η κατά της χορογραφίας. Αυτό που λένε στο χωριό μου, οι fans και οι haters. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο. Γιατί υπάρχει σύγχυση του όρου χορογραφία με τον όρο χορογραφία με ωμέγα, ουσιαστικά μια απλή χοροθέτηση. Αυτή η επιφύλαξη και η άρνηση του όρου συνδέεται με το πάντα επίκαιρο ερώτημα και τη σχέση του ελληνικού παραδοσιακού χορού με την καλλιτεχνία. Ο όρος δεν γίνεται αντιληπτός με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό. Ο Δρανδάκης, όπως βλέπετε στο παράθυμα, είναι κατηγορηματικός. Κρατάει αποστάσεις από τους όρους γνησιότητα και θετικότητα, υποστηρίζει με επιχειρήματα την έννοια της χορογραφίας και καταλήγει με το εξής. Ως προς την απέχθεια που δημιουργεί η έννοια της χορογραφίας, είναι όντως αστείο να την αρνούνται, όσοι την αρνούνται, αυτά γράφονται γύρω στο 2004, αφού όλοι χορογραφούν. Απλώς δεν το ξέρουν, όπως το ζούμε. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ο Δρανδάκης υιοθετεί αβίαστα τον όρο φορκλωρικό, αντιστοιχτικά προς τον όρο παραδοσιακό. Νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον να σας παραθέσω μερικές συνοπτικές. Πήγαν από αυτό ευκαιρίας δοθήσεις. By the way, που λένε πάλι στο χωριό μου, να πούμε συνοπτικά το εξής. Ότι με τον όρο φορκλωρισμό αναφερόμαστε σε μορφές λαϊκού πολιτισμού, οι οποίες είναι οπτικά και ακουστικά εντυπωσιακές ή αισθητικά ευχάριστες και τίθενται εκτός του αρχικού τους πολιτισμικού πλαισίου, αποκτούν νέες χρήσεις και επευθύνονται σε διαφορετικά και συχνά μεγαλύτερα κροατήρια. Ο όρος εμφανίστηκε στο γύρισμα του 20ου αιώνα, σαν μια αναλογία του όρου primitive, κρατάμε τον όρο σύμφωνα με το εξελικτικό σχήμα που είπαμε στην αρχή, την εποχή όπου οι κύκλοι της avant-garde έδειξαν έναν ενδιαφέρον για τις οπτικές και μουσικές μορφές των πρωτόγνωρων, αλλά και των δυτικών λαϊκών πολιτισμών. Πριν από το 60, έχουμε μια ανανέωση του όρου, ο οποίος εμφανίζεται στη Γαλλία και τη Ρωσία ως νέος φορκλωρισμός και αναφέρονταν ειδικά στην υιοθέτηση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού από τη λεγόμενη υψηλή τέχνη, τη μουσική και τη φιλολογία. Άρα λοιπόν μας βάλει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχουν ενιαίες και καθαρές κατηγορίες πολιτισμικές. Εξού και το ίδιο αφορά και τον όρο παράσταση. Και επειδή μιλάμε σε σχέση και με το Λύκειο, ουσιαστικά είναι από τους κυρίως διαμορφωτές των τάσεων, όχι ο κυρίως από τους κυριότερους, συνδιαμορφωτές, όμως έχει μια κομβική ιστορία και κομβική σημασία, είναι να δούμε και σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί, ξέρετε,
Και να κάνω εδώ πέρα μια παρένθεση, έπρεπε να το έχω πει στην αρχή, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι και σε αυτές τις διαλέξεις δεν είναι μόνο η εκλαίκηση της γνώσης της επιστημονικής, αλλά και η σύνδεξη θεωρίας και πράξης. Για να δούμε μερικές συνοπτικές παρατηρήσεις, πάρα πολύ πρωτόλιες. Τι κρατάει το Λύκειο και τι κάνει το Λύκειο την εποχή του Λευτέρη Δανδράκη και του συνεργατών του? Διατηρεί ορισμένες από τις κοινικές χωρητικές παραδόσεις. Δηλαδή, είσοδος, χωρητική δράση, κορύφωση και έξοδος. Δηλαδή, στο δικό μας το παράδειγμα παραστάσεων, κυρίως μπαίνουμε με μουσική και με χορό στη σκηνή. Εξελίσσεται η σουίτα, σειρά των χωρών, κορυφώνεται και κάποια στιγμή έρχεται έξοδος από τη σκηνή. Όχι πάντα, ως ένας κανόνας ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός. Πειραματίζεται και σπάει τη δεσπόζουσα σκηνική γεωμετρία του ενός και μοναδικού κύκλου στη σκηνή. Όχι όμως με τους όρους, απόλυτους όρους του Β' Απόλλου, δηλαδή της σχολής Μωυσέγης. Χρησιμοποιεί περισσότερους μη ομόκεντρους κύκλους σε όλο το πλάτος και μήκος της σκηνής. Θεωρώ ότι ενδεχομένως η έμπνευση αυτή να πιθανώς να προέρχεται από κάποιο τύπου πανηγυριού, γιατί είναι γνωστό ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη επιτόπια εμπειρία. Κρατήστε το αυτό, γιατί παραστάσεις και έμπνευση δεν έρχεται από το πουθενά, ότι είναι μια έννοια υπερβατική. Προσθέτει επιπλέον κύκλους κυρίως γυναικών, ακόμα και πέραν του παραδοσιακού διπλοκάγκελου, δηλαδή 3-4 σειρές χορευτών. Αυτό ομολογουμένως στο σχήμα είναι πολύ εντυπωσιακό κατά την έξοδο. Τα χρώματα των χωρεσιών και οι συνδυασμοί τους, φυσικά δεν είναι τυχαία, παίζουν ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Δίνουν την αίσθηση μιας κινούμενης πολυχρωματικής ρέωσας εικόνας. Το σημαντικότερο, αρχίζει μια πολύ συνεπή και σε βάθος αναζήτηση μιας νέας δραματουργίας με πιο θεατρικούς όρους, η οποία θα εκκινεί από διάφορες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού, γάμος, κύκλους του χρόνου και ούτω καθεξής, και από ιδιαίτερες καταστάσεις, περιστάσεις μουσικογραφικής επιτέλεσης. Παραδείγματος χάρη ο Μισεμός. Αφήνοντας πίσω αυτή την τεχνική παρένθεση, για να δούμε κάποιες παραδοχές στο δικό μας πια ελληνικό, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, παράδειγμα. Η χορευτική παράσταση πραγματώνεται μέσα από τη συνεργασία άνομοιογενών κατηγοριών, ερασιτέχνες, εθελοντές, επαγγελματίες, δάσκαλοι και η μουσική, ενώ οι ερασιτέχνες είναι οι χορευτές και τα μέλη του δεσού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που είναι και η ιδιαιτερότητα του ελληνικού παραδείγματος, αλλά ουσιαστικά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα, η ενασχόληση των χορευτών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Λόγω της προσπάθειας της καλλιτεχνικής ανανέωσης και της αισθητικής της παράστασης, που όλους μας απασχολεί, οδηγηθήκαμε στη θεματική παράσταση. Ενώ η πρωτογενής, η επιτελεστική συνθήκη, το ξαναθέτω, δεν το κατατάσσει στο θεατρικό χορό, λόγω των ιστορικών μεταβολών μετασχηματίζεται σε θεατρικό είδος. Δηλαδή, με απλά λόγια, η φιασιά του, το γενετικό του υλικό, του παραδοσιακού χορού, δεν είναι για να ανεβεί στη σκηνή. Δεν ήταν. Οι συνθήκες που είδαμε και προσπάθησαμε συνοπτικά να παρουσιάσουμε, μετασχημάτισαν τον παραδοσιακό χορό και σε θεατρικό είδος. Αυτό δεν συνιστά αμαρτία. Απλώς ο ρόλος της διάλεξης είναι η κατανόηση. Εδώ εστιάζεται μια προφανής αντίφαση. Έχουμε μια πολιτισμική μορφή που είναι ο χορός, που αφορά την κατηγορία του πόλου της προφορικότητας, θα πρέπει να μετατραπεί σε αισθητικό καλλιτέχνημα, που αφορά την μοντέρνα κατάσταση της εγκληματοσύνης. Άρα αμέσως αρχίζουν τα ζητήματα, τα προβλήματα. Ποιο είναι το σενάριο, ποια είναι η δραματουργία, ποιο το ρεπερτόριο, ποιοι οι χορευτές, οι ηθοποιοί, σε εισαγωγικά, με τη εκπαίδευση και τη διδασκαλία. Πώς πρέπει να γραφτεί ένα χορευτικό σενάριο, ποια θα είναι η δομή του, ποια θα είναι η πλοκή του. Θα είναι βασισμένο στο λογραφικό οπλισμό του παραδοσιακού χορού, δηλαδή θα αφορά μόνο τις κοινότητες του χορευτικού χώρου. Το τελικό ερώτημα που ουσιαστικά θα διατρέχει τη διάλεξη από εδώ και πέρα θα είναι συνεχώς το ίδιο. Υπάρχει ενιαίο κριτήριο. Αυτό όμως ακολουθεί πάντα σε πολύ μεγάλο βαθμό
ότι η πηγή του υλικού μας, η πηγή της έμπνευσής μας είναι κοινότητα. Η κοινότητα λειτουργεί ως τόπος συλλογής αυθεντικών εισαγωγικά χωρών και ικανοποιεί τη φαντασία και τις προσδοκίες όλων μας, ειδικών, δασκάλων χορού, συλλογιών και εραστών της παράδοσης. Στο μυαλό μας είναι πάρα πολύ συγκροτημένο, για να μην πω σφαινομένο. Πρόκειται, αντιλαμβανόμαστε την κοινότητα ως ανέγκυχτη οντότητα στον χώρο και τον χρόνο. Απομονωμένη. Θα δούμε αν είναι έτσι ακριβώς. Άρα, δεν λαμβάνουμε υπόψη τους ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, όπως είναι η μετανάστευση, ο τουρισμός και αυτό που μας αφορά η συμμετοχή των κοινοτήτων σε παραστάσεις σε μια πιο προπαραστασιακή ή πρώιμη περίοδο. Παραστάσεις κοινοτήτων σε μοντέρνα πλαίσια θετικού τύπου παράστασης ή αναπαράστασης δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκινά και με τις διαδελφικές γιορτές του 1930. Ένα από αυτά τα πλαίσια. Για να δούμε εδώ λίγο την ποιητική της εικόνας. Μπαμπούσα. Μία από αυτές που θα λέγαμε απομονωμένες και μακρινές κοινότητες. Ακόμα και σήμερα θέλουμε μία μισή ώρα με δύο ώρες από τα Γιάννενα για να φτάσουμε στην Μπαμπούσα. Άρα λοιπόν μια καθαρή κατηγορία με αυθεντικούς χορούς. Εδώ βλέπουμε δύο φωτογραφίες ενδεικτικές. Ομάδα βοβοσιτών μαζί με άλλους αρπανιδόπλαχους από την Πανά χωριά, οι οποίοι συμμετέχουν στη δεύτερη απόπειρα στις δελετικές γιορτές, στη δεύτερη που γίνανε το 1930, στο πλαίσιο αυτών των εορτασμών, σε ένα πλαίσιο δηλαδή όπου η Εύα Πάλμερ στον έντεχνο χορό, ο Σικυριανός και όλοι οι συνεργάτες τους προσπαθούν να δώσουν ένα νέο νόημα στη λιμνικότητα. Χρησιμοποιούν και πατάνε ως βάση στην αρχαιότητα, όμως στο πλαίσιο που περιγράψαμε σε σχέση με την γενιά του 30, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την καλλιτεχνική χρήση και σημασία και αξία του λαϊκού πολιτισμού. Ναι, χορέψαν οι βουβουσιώτες και υπάρχουν αρκετοί μύθοι και αστικοί μύθοι για το πώς φτάσανε και οι βουβουσιώτες ύστερα από πρόσκληση, που μάλλον η πρόσκληση ξεκίνησε από κάποιον παράγοντα, από κάποιον ηθήμεντα δημόσιο υπάλληλο και αξιωματούχο στα Γιάννενα, ο οποίος πέρασε από ένα καφενείο στα Γιάννενα και είδε βουβουσιώτες να χορεύουν. Αυτό λέει ο μύθος, ο οποίος έχει νομίζω αρκετή επίχυση και στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η βουβούσα από τότε, μέσω του κατοίκων της, έρχεται σε επαφή με το τι σημαίνει παρουσίαση ελληνικών χωρών σε ένα άλλο κρατήριο. Δεν πρόκειται για πανηγύρι. Το 1960 προσκαλούνται από τη Δώρα Στράτου και πηγαίνουν αρκετοί χορευτές. Μιλάνε για ένα ολόκληρο λεωφορείο τότε, αλλά μιλάμε για 30-40 άτομα. Να ταξιδέψουν όλη τη νύχτα στην Αθήνα και να χορέψουν στη Δώρα Στράτου. Να γίνει και το ρεπεράζ, δηλαδή και μια προετοιμασία με τους χορευτές του θεάτρου. Και να εισαχθεί ουσιαστικά η σουίτα ως μέρος της παράστασης του Ραστράτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι φορείς του νέου. Άρα λοιπόν μπαίνει μέσα το νέο μέσα στο παλιό, μπαίνει το αστικό μέσα σε αυτό που λέμε το χωριάτικο και έρχονται και χορεύουν και οι επισκηνείς του Ραστράτου. Άρα λοιπόν μπαίνουν στους νόμους της κοινικής παρουσίας, νόμους, κλείνω απέναντι, ομοιομορφία που ήταν το αίτημα της Ραστράτου τότε. Και αυτό φαίνεται και, βέβαια, είναι ένα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Υπάρχει μια έντονος διάλογος για ένα συγκεκριμένο χορό, για την αρχή των συγκατεστών, λοιπόν, του Πράσινου Μαντήλια του Ρυβουγούσα, ένας εξαιρετικός χορός, σε 8-8, όπου κάποια στιγμή οι χορευτές, και εγώ τονίζω και οι παραδοσιακοί χορευτές, κάνουν ένα κάθεσμα σε συγκεκριμένο σημείο ως οργανωμένη φιγούρα χορευτικού. Για να το δούμε. Εδώ είστε που μπορούσα, που κάτι που μπορούσα. Thank you.
Εδώ. Ο διάλογος αφορά αν το χωριό ήρθε στην πόλη ή αν η πόλη ήρθε στο χωριό. Ήδη και σήμερα και πολλές δεκαετίες πριν, όταν κάνουν αυτή τη φιγούρα αυτό το κάθισμα, παλιότερα, από ό,τι λένε οι φίλοι εδώ στην Βοβούσα και τον Πεβεβαίωση, να είναι καλά και η Ιλιάνα, η φίλη μου, εκ των καλυτερών νυφών στην Βοβούσα και μέλος του Λυκείου, η Ιλιάνα Θημιοπούλου, ότι παλιότερα συνοούνταν με τα μάτια. Τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράγγελμα. Χρειάζεται ψάξιμο, αλλά εδώ μπορούμε, υπάρχουν και εικασίες ότι αυτό ήρθε ως πρίκα από την επαφή της Βοβούσας με μια οργανωμένη κωδική παράσταση επισκηνής στο πλαίσιο της Δωραστράτου. Πέρα από την οποία είναι η αλήθεια, η λογογραφική αλήθεια, αναδεικνύει το ζήτημα ότι δεν υπάρχει μόνο σκαβάς. Ότι υπάρχει αλληλόδραση και αυτά τα δύο πλαίσια, χωριό και πόλη, τα δίπολα, είναι σε διαρκή επικοινωνία. Απόρρια όλων των παραπάνω των θεωρήσεων που παρουσιάσαμε και πριν είναι ότι ο χορός γίνεται αντιληπτός ως πλήρως ταυτισμένος με τον τόπο. Ένας χορός, ένας τόπος. Σαν να είναι μια πολιτική γεωγραφία. Μια γεωγραφική πατριδογνωσία, αν θέλετε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτή την προσέγγιση, δεν λαμβάνουμε υπόψη ούτε τις τοπικές ιστορικές ιδιαιτερότητες, παρά μόνο όταν αυτές επιβεβαιώνουν πλήρως τις προθέσεις του έθνους κράτους, γιατί παίρνουν και άλλοι παράγοντες. Σε αντίθετη περίπτωση και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όλοι οι χώροι δεν παρουσιάζονται και πρέπει να τους αποκαθάρουμε από μυαρά ή ξένα στοιχεία. Σκεφτείτε λίγο την περίπτωση της Κρήτης. Δεν θα πάμε στη Μακεδονία ή θα πάμε αργότερα στη Μακεδονία, που είναι πιο εμφανή αυτά τα ζητήματα. Σκεφτείτε την περίπτωση της Κρήτης, οπότε νομίζω γύρω στα 1950-54, ως διευθυντής του Εθνικού Ραδιοφώνου, νομίζω ότι διαπροεδρικού διαδράγματος, αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύεται το βιολί. Στην Κρήτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα. Και σε πρακτικό επίπεδο. Και σε τεχνικό επίπεδο. Δεν χωρίζει το ίδιο με το βιολί και ίδιο με τη λίρα. Άρα μιλάμε για μια συγκεκριμένη παρέμβαση 50 χρόνια πριν. Γιατί ο Σιμώνας Καράς δεν, όπως και πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι της εποχής του, δεν είχε να την παλέψει μόνο και δεν αποθούσε μόνο την έννοια του Ανατολίτικου και του Ανατολικού, αλλά και του Φράγκικου, του Δυτικού. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όμως, μας βάζει να σκεφτούμε μόνο σε ένα κανάλι, σε ένα στερεότυπο. Κρήτη, ίσον λίρα, ίσον πέντε χώροι. Για να δούμε. Το παράδειγμα της ύπαρξης του κλαρίνου στην Κρήτη δεν είναι μόνο για να παρατηθεί για λόγους εντύπωσης, απλώς και να μας κάνει να σκεφτούμε ότι οι κατηγορίες τις οποίες σήμερα έχουμε δεδομένες, ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι και ο κόσμος του ελληνικού χορού σήμερα που σχετίζεται με την παράσταση, σύλλογοι, χορευτές, μουσική, είμαστε μέλη του ζητήματος. Είμαστε μέλη και μέρη της κατασκευής της οποίας και εμείς αναπαράγουμε. Για να δούμε ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν τώρα από τη Μακεδονία προς αυτή την κατεύθυνση και τη σχέση κοινότητας και παράστασης.
Είμαι μια ομάδα από την Ηράκλεια Σερών, Ρωμά, Εβραίοι Αιγύπτιοι, μόνιμα εγκατεστημένοι δηλαδή αιώνες εκεί, οι οποίοι χορεύουν ένα χορό στρίψκο. Ήδη από το όνομά του μας πάει σε μια σλάβικη, έχει μια σλάβικη αναφορά και όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, ουσιαστικά πρόκειται για αυτό. Για να βοηθήσω, στρίψκο σημαίνει σέρβικο στα σέρβικα. Ο χορός που βλέπετε σε ένα γάμο στη Σερβία είναι ο χορός κόλο. Ο κόλο είναι κατά αναλογία ότι είναι δικός μας ο Καλαμαθιανός. Δηλαδή, συναντάμε σε όλη τη Σερβία σε διάφορες παραλλαγές και όχι μόνο στη Σερβία. Πολύ σύντομα το στρίψκο έρχεται στην περιοχή των Σερών. 1918 μπορούμε να το ανιχνεύσουμε όντως, γιατί 1916-1918 η Ηράκλεια καταστρέφεται και οι κάτοικοι της όλοι εκτοπίζονται. Όταν λέμε όλοι, νοούμε βλάχοι, στρακατζανέοι και Αιγύπτιοι, όπου δηλούσαν τότε το εθνικό ψηφοδοτό της Ηράκλειας. Μένουν για 3 χρόνια, διαμένουν και καθίστανται στο Ποζάρεβις της Σερβίας, 1 ώρα ανατολικά από το Βελιγράδι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίπτωση πολύ όμορφης ανταλλαγής, αυτό που λέμε πολιτισμικό δάνειο, αλλά υπό όρους. Και βεβαίως ποτέ δεν παρουσιάστηκε ως χώρος της Ηράκλειας, φυσικά ούτε από την Δροστράτου, ούτε επί σκηνής, ακριβώς γιατί πήγε σε αυτή τη λογική. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα, διότι η κυρία Κατίνα εδώ μας λέει ότι υπάρχει και μια άλλη μουσική, η οποία... Όχι, δεν την τραγώ τώρα. Εντάξει. Αυτό? Ναι, ναι. Αυτό? Ναι, ναι, ναι. Εσύ πώς το θυμάσαι, για πάμε λίγο. Αυτό το χόρεψαμε εκεί. Για, κάνε το λίγο να το θυμηθούμε λίγο. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά, αλλά ουσιαστικά η φίλη Κατίνα από την Ηράκλεια, από το Μαχαλά της Ηράκλειας, λέει το μέσα στο μαγείο της μυρωδιές. Άρα λοιπόν είναι και κριτικός χορός. Το στρίψκο. Και μας κάνει να ρωτηθούμε τι γίνεται με το ιστορικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν επαναφέρω συνεχώς το ζήτημα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια του χορού, του παραδοσιακού και κατά συνέπεια να τον διδάξουμε και να τον ανεβάσουμε στη σκηνή, μη γνωρίζοντας αρκετά πράγματα για τις συνθήκες, κυρίως τις ιστορικές. Η δεύτερη εκδοχή, η μουσική εκδοχή, μπορούμε να την αποδώσουμε και από τα αποτελέσματα της χορευτικής έρευνας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούμε εμείς σήμερα και θα δούμε παρακάτω παραδοσιακούς χορευτές και ιδιωματικούς χορευτές, πήγαν στο σχολείο. Στην εγκύκλιο παιδεία υπήρχαν. Ο Πεντοζάλης είναι από τους πρώτους χορούς που εισήχθησαν. Πάρα πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν αυτή η έννοια της μόνο παραδοσιακότητας, σαν να είναι μαγική ουσία και περιβατική έννοια, δεν ισχύει. Επίσης, η Ηράκλεια μπαίνει στον εθνικό ιστό ως μέρος, ως παραμεθόριος περιοχή το 1918. Οι αξιωματούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που στελεχώσαν τον κρατικό μηχανισμό ήταν από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Αλλά κυρίως μέσω της εκπαίδευσης. Και βεβαίως, επειδή συνδέσαμε πια, νομίζω, με έναν τρόπο αρκετά παράδοξο την Κρήτη με τη Μακεδονία, έρχεται και το επόμενο παράδειγμα να μας πει τι.
κορίτσια σερβικά τα λένε τουρνεράκια. Τα κορίτσια σερβικά τα λένε τουρνεράκια. Σε χορό τον είχαμε τα τελικά νιδάκια. Σε χορό τον είχαμε τα τελικά νιδάκια. Τουρνεράκια, τουρνεράκια του και παλαμάκια. Τουρνεράκια, τουρνεράκια του και παλαμάκια. Χρόνια περαζόμενα, ανεβέτε τη γεροντάκια. Χρόνια περαζόμενα, ανεβέτε τη γεροντάκια. Νομίζω ότι πήρατε μια ιδέα, θα ήταν πολύ ωραία να το ακούσουμε με ποιος όλο, αλλά κατ' οικονομία, για να μην σας κουράζω. Εδώ και από αναφορές, νομίζω ότι είναι μια και μεγάλη ευκαιρία για τους φίλους στην Κρήτη να το δούνε. Αυτή η μελωδία χορεύτηκε κατά κόρον πάρα πολύ δεκαετία του 70 και του 80 και στην Αμερική, αλλά και εδώ, κυρίως ως Πετοζάλης. Και από τις πρώτες πληροφορίες, δεν μιλάω για μια πρώτη κατακρατική απόπειρα, πώς να την πω. Όντως έρχεται στην Κρήτη μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε Κρήτες, κρητικούς ή κρητικά τάγματα που πολεμούν στους Βαλκανικούς πολέμους. Και αυτό τεκμηρεύεται και από τα τουρνεράκια που χρησιμοποιούν ουσιαστικά από ό,τι μου είπαν και φίλοι από την Σερβία. Τούρνι, νομίζω, στα σέρβικα είναι μια. Ένα είδος νερατζού ή το νερατζί, κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο στίχος δεν έχει καμία σχέση με τον ανάλογο στίχο στα σερβικά, απλώς είναι μια απόπειρα μεταφοράς. Αυτό που μας λένε, το παράδειγμα που προσπαθώ να πω, ότι η κοινότητα και ούτε οι χορευτές στα άτομα είναι σταθερή και αναλύονται η ουσία στον χώρο και τον χρόνο και δεν υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ αστικού και ακροτικού χώρου και υπάρχουν κόσμοι που επικοινωνούν. Υπάρχει, να ξέρετε, ένα θεωρητικό σχήμα, αρκετοί από εσάς το γνωρίζουν, που μιλάει για πρώτη και δεύτερη ύπαρξη. Είναι μια πολύ καλή αρχή να κατανοήσει αυτά τα φαινόμενα. Η πρώτη ύπαρξη θεωρούν το χορό στην κοινότητα. Η δεύτερη ύπαρξη, ο χορός, ας πούμε, στη σκηνή. Αυτή δεν είναι μια απόλυτη διάκριση. Υπάρχουν κανάλια και διάβλη επικοινωνίας που ουσιαστικά ανατρέπουν αυτή την έννοια του διπολισμού. Άρα λοιπόν, προς επίρρωση αυτών που λέω. Τι λέω, τι προσπαθώ να πω. Η κοινότητα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που όχι μόνο και καθόλου αμέτωχος περνά από την πρόσληψη και τον ενστερνισμό των ευνοϊκών ως προσαχθήλα γραφικών θεωριών στη χρήση. Είναι γνωστό ότι για όσους έχουν κάνει επιτόπια έρευνα, οι επιτόπιες καταγραφές, ακούμε από τα ερευνητικά μας υποκείμενα, τους πληροφορητές μας, τα λόγια που γράφει το βιβλίο, το λαογραφικό βιβλίο για το χωριό. Η κλασική μονογραφία που γράφει ο δάσκαλος του χωριού. Έτσι αποδίδει από τη μεριά μια ιδιότυπη εκλακυμένη μορφή τα επιστημονικά συμπεράσματα και από την άλλη τα επεξεργάζεται και τα κάνει χτήμα της παράδοσής της. Σε τέτοιο βαθμό που να τα καθιστά αυτονόητα, συσσαγωγικά και εν τέλει αυθεντικά. Μάλιστα τόσο αυθεντικά ώστε να αυθεντικοποιούν την ίδια της την πολιτισμική ταυτότητα. Με απλά λόγια. Παίρνουν τη θεωρία. Τηλεγραφική θεωρία ή τηλεγραφίζουσα θεωρία πολλές φορές. Και τη μετασχηματίζουν με όρους ιστορικούς σε ένα ενδυνάμει πλεονέκτημα. Και εδώ βλέπετε δύο φωτογραφίες από την Καλυβρίση της Δράμας. Καλυβρίση, αυτό που λέμε τα τόπια χωριά της Δράμας, όπως είναι και της μόδας να αναφέρονται. Τώρα ποιος είναι τόπιος και ποιος είναι τόπιος, δεν είναι ζήτημα χρονικό, αλλά ιστορικό. Και υπάρχουν αυτά τα χωριά στο λαογραφικό χάρτη για πάρα πολλά χρόνια, λόγω της έρευνας του Κατερινίδη, του κορυφαίου λογράφου του Γιώργου Κατερινίδη. Τα μελέτησε, αυτά για λόγους παραστασιακούς και τους λόγους ιστορικούς που είδαμε πριν, για την ανακάλυψη της παράδοσης και της αξίας της παράδοσης και την αξία, την οικονομική, την ιστορική και σε επίπεδο συμβολικού και κεφαλαίου, σου λέει, για να δούμε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Μιλάμε για την Καλυβρίση, η οποία μαζί με άλλα χωριά ως πρώην σλαβόφωνη ήταν στη μαύρη λίστα του ελληνικού κράτους. Ποια ήταν η κυρίαρχη, το κυρίαρχο θεωρητικό περίβλημα, ότι αυτά τα δρόμενα είναι διονυσιακά. Πολύ ωραία. Αυτά θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς και αυτά που μας είπατε θα σας τα ξαναπούμε κι εμείς σε έναν άλλο τρόπο. Εδώ βλέπουμε τη μορφή του βάχου και επίσης είναι κάπου εδώ. Είναι μια νέα μορφή η οποία εισάγεται. Να κοιναθέσει να αποφύγει το Λύκειο, δεν γίνεται. Το 1994 και εκεί τυχαίνει να είναι μια ομάδα
όχι, δεν τυχαίνει καθόλου μάλλον. Μια ομάδα χορευτών και δασκαλών χορού και αφήνουν δύο γραπτά στα πρακτικά του συνεδρίου για την ιστορία της δράμας, ένα με το Ελευθέρη του Ανδράκη για τα χορευτικά σχήματα και ένα με το αναφέρει στη βιβλιογραφία Συλλήκη των Ελληνίδων, είναι με την καθοδήγηση της Λίλης της Άντζακα. Μάλλον ανοιχνεύει τυχαίως το 1990-1994, ήκαν η κοινότητα, εισάγει μόνη της αυτόν τον τύπο. Φανταστείτε λοιπόν ότι σήμερα κάποιος καταγράφει το έθιμο και καταγράφει αυτή τη μορφή, και που είναι και πολύ ωραία και ζωντανή και αρκετά εξπεσιμιστική, μπορώ να πω. Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι ρητορικό για να προάξει τη συζήτηση. Το ανεβάζουν σε παράσταση, ναι ή όχι. Υπάρχει νέο κριτήριο. Όσον αφορά τη διδασκαλία, θα πρέπει να συγκροτηθεί, όπως είπα πριν, ένα ρεπερτόριο, το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί με ιδιαίτερο τρόπο, θα λέει και η Ρένα, ώστε να πάει ως διδακτέα ύλη, να αναπλαστεί, να ανανεωθεί, το προσέχουμε τους όρους, να αναπλαστούμε, αναπλάθονται και ανανεώνονται, ως μορφή, στοχεύοντας πάντα σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, εδώ λέει ότι δεν διδασκόμαστε, δεν μαθαίνουμε χώρους μόνο για να μάθουμε, αλλά για να τους παρουσιάσουμε. Φαντάζει αυτονόητο, αλλά νομίζω δεν είναι ούτε τυχαίο, αλλά είναι και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ακριβώς παρακάτω μας διαθέτει αυτό που λέει η Τζόρνταν. Είναι, ναι, είναι το ρεπερτόριο το παραπάνω, αλλά είναι και μια σειρά μαθημάτων στην οποία οι μαθητές όχι μόνο εκπαιδεύονται σε ένα ύφος χορού, αλλά και μια δραστηριότητα που επιδρά τόσο στο νοητικό όσο και στο σώμα. Το σώμα για μας είναι αυτονόητο, προσέξτε το νοητικό, είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Με λίγα λόγια, στη διδασκαλία, μέσω της διδασκαλίας και της παράστασης, δεν αναπαράγουμε μόνο, αλλά αναπαραδοσιοποιούμε μια αποθησευρισμένη κοινωνικά και πολιτισμικά χορευτική γνώση. Άρα μιλάμε για μια κατασκευή κλειστή, στατική, in vitro, όπως λέγεται στις ιατρικές επιστήμες, στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή εργαστηριακή, η οποία μας ενδιαφέρει πιο πολύ η κίνηση παρά το περιεχόμενο και πολύ λιγότερο το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, στοχεύει στη διαμόρφωση μια συγκρότηση σώματος χωρών. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά? Είναι σίγουρα υποκειμενικά, αντιφετικά, τοπικά, υπερτοπικά, εθνικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως θα δούμε και είδαμε πριν, ασαφείς θετικά πρότυπα, ώστε μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και φυσικά και την παράσταση. Αυτό που μας κατατέχει είναι η έννοια πάντα της αυθεντικότητας. Και νομίζω είναι μια έννοια που πρέπει να επιπλακούμε. Έχουν πάρα πολλά χρόνια που τη συζητάμε και θα έπρεπε, νομίζω, που πείτε, δεν έχει γίνει ούτε στον χώρο της ακαδημαϊκού, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση. Επειδή λοιπόν ζητάμε την έννοια της αυθεντικότητας, απόλυτα, και για τον χώρο τον παραδοσιακό, ζητάμε το πρωτότυπο. Δεν μιλάμε όμως για πλαστικές τέχνες. Ο πίνακας του Μαργκρίτ είναι του Μαργκρίτ. Όλα τα άλλα μιλάμε για. Υπάρχει το πρωτότυπο και υπάρχουν τα αντίτυπα. Ποιο είναι το πρωτότυπο στον παραδοσιακό χώρο? Πόσο πίσω μπορούμε να πάμε? Θα πάμε με την έννοια του εκμαγείου, πρέπει να βρούμε δηλαδή τη μήτρα? Δεν υπάρχει. Ακόμα και ο δημοτικός χώρος είναι μια έννοια που δεν σημαίνει ότι μαζεύονταν οι άνθρωποι την Κυριακή μετά την Εκκλησία να φτιάξουν ένα χώρο. Κάποιος έπαιρνε την πρωτοβουλία. Υπήρχε κάποιο είδους υπονημία, αλλά δεν ενδιέφερε. Αλλά η έννοια του πρωτότυπου προβληματίζει, γιατί συνδέεται με την αυθεντικότητα που επίσης προβληματίζει. Ποια είναι η πρακτική στη διδασκαλία? Η μηχανική αναπαραγωγή. Τεχνική αναπαραγωγή, η οποία εκτοπίζει την ευθυντία του πρωτότυπου, εισαγωγικά, και αποσπάγα το χορό από την επικράτεια της δικαιοδοσίας του. Το παίρνουμε, το βάζουμε στο εργαστήριο, είναι λογικό. Και τον βάζουμε σε άλλου είδους χρήσεις και καταστάσεις. Θα το λέω συνέχεια. Εδώ δεν μιλάμε για αποκαθήλωση ή για ότι αυτό το ζήτημα είναι αμαρτία ή για ζητήματα ταμπού. Οι διαλέξεις, θα το λέω συνέχεια, έχουν σκοπό την κατανόηση και τη συζήτηση και τον προβληματισμό. Άρα λοιπόν, επειδή τη διάλεξε 2-3 φορές, όπως είναι λογικό, θεώρησε σκόπιμο να βάλω ένα ζήτημα που αναλύει πάρα πολύ το χώρο της πράξης και της θεωρίας, λιγότερο, περισσότερο της πράξης του χώρου, του ελληνικού, και όχι μόνο του χώρου,
Έχουμε μία, στο λόγο μας, μία τάση να μιλάμε για τη φυσική. Θέλουμε ποιο είναι το διακύβευμα σε μία σωστή διδασκαλία, πού πρέπει να στοχεύει στη φυσική. Στη φυσική κίνηση, μία φυσικότητα. Εδώ μάλλον προβάλλεται, η φυσικότητα προβάλλεται ως ενεργειολογικό ισοδύναμο της αυθεντικότητας. Και κατά τη φάση της διδασκαλίας, αλλά και της παράστασης. Ουτοπία, το καταλαβαίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ουτοπία, αλλά μπαίνει πάνω το ερώτημα πώς θα εκπαιδεύσουν οι χορευτές παραδοσιακού χορού αφού δεν έχουν παραδοσιακές χορευτικές εμπειρίες. Για το αναλύσουν περαιτέρω. Θα έρθει η Ολυμπία, Ολυμπία βοήθειά σου και θα μας τα πει στη δική της διάλεξη. Τι γίνεται, δεν πρέπει να λάβουμε ως μέρος της εξίσωσης την κοινωνική πολιτισμική κατασκευή του σώματος. Δηλαδή, με άλλο τρόπο δινόμαστε και με άλλο τρόπο περπατάμε. Να πούμε δύο απλές σωματικές πρακτικές. Μοιραία μπαίνουμε σε μια ρομαντική ψευδέστηση μίας και μόνης παραδοσιακής υφολογίας. Ποια είναι αυτή η μόνη, το δασκάλου που έχω μπροστά μου. Είναι λογικό μέσα σε αυτόν τον ωκεανό των υφών και των αισθητικών που έχω να επιλέξω, στη διδασκαλία να επιλέξω κάποιος. Αλλά πάμε μόνο για ένα και μοναδικό τύπο. Άρα λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να μιλάμε για ευρετικούς χορευτές, για νεοπαραδοσιακούς, για μεταπαραδοσιακούς ή φαντασιακά παραδοσιακούς. Προσωπικά δεν ενδιαφέρον τόσο πολύ στο να βάλω να έχουμε το copyright μιας ορολογίας, αλλά όλοι οι όροι τίθενται σε εισαγωγικά ακριβώς για να μπορούμε να συζητήσουμε το νόημά τους. Ο όρος ευρετικός χορευτής, αν πάρουμε την έννοια του υβριδίου από την γεωπονία, προβληματίζει. Γιατί όταν βάζει την έννοια του υβριδίου, πρέπει να βρει πάλι ποιο είναι το πρωτότυπο, ποιο είναι το αρχέτυπο. Και αυτό προβληματίζει. Αυτό όμως που είναι σαφές ότι η μορφή αξιολογικά τίθεται ανώτερη από το περιεχόμενο. Ή δεν ενδιαφέρει τόσο όσο το περιεχόμενο. Παρότι λέμε το επιθετό και επιρώμαστε ότι ναι, λαμβάνω υπόψη και την ιστορία και την κοινωνιολογία κτλ. Και την ιστορία κυρίως του χώρου, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη μορφή. Η υπόθεση προσωπική ότι η διδασκαλία σήμερα παρά τη μεγάλη πρόοδο και την ανάπτυξη μεθόδων ουσιαστικά πρόκειται για μια κινητική τυπολογία που έχει περισσότερο, μάλλον έχει περισσότερες αναφορές σε λογικές και θεωρήσεις του έντυχου χώρου. Απολυτότητα, μια αντικειλόγητη για μένα αυστηρότητα από το πρόσωπο, από τα χέρια. Μια υπερβολή να υποδεθώ το παραδοσιακό, όπως είναι συνήθως είμαστε πιο δραματικοί στο πρόσωπο. Η γνωστή, το γνωστό debate περί κρατήματος χεριών, είμαστε κάπως σφιχτοί. Πάρα πολλές αυτές τις κινήσεις και τις λογικές αντίκειται σε φυσικούς νόμους και σωματικές καταστάσεις, όπως είναι βαρύτητα και κόπωση. Τι εννοώ. Χορεύω ένα καλαματιανό, χορεύω ένα κοστένο και έχω τα χέρια πάνω και το χορεύω 15 λεπτά. Μοιραία. Θα ακολουθήσω το σώμα μου. Θα μου πείτε αυτό μπορεί να γίνει στη σκηνή, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Το συζητάμε. Μεταφράζουμε την παραδοσιακή κίνηση μέσα από τις επικρατούσες, ιδεαλιστικές σε κάθε περίπτωση και ρομαντικοφανείς παραπαραστάσεις. Το ανάλογο το τι κάνουμε με την έννοια της παράδοσης. Παραδοσιακή υπό όρους, υπερεξεργασμένη κατά την άποψή μου, επικαλούμενη μια αλλογραφική ορθότητα. Υπερφυσική εισαγωγικά. Και μια τεχνητή φυσικότητα. Το τεχνική όντως είναι πλεονασμός, απλώς ήθελα να δώσω την υπερβολή του όρου. Καθώς πρέπει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Στόχος η απόλυτη κυριαρχία στο κινούμενο σώμα. Αυτό φαίνεται κυρίως στη ροή. Πειθαρχία, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε και μια επίφαση αυθορμητισμού. Σίγουρα επιμονή στη τεχνική και στη δεξιοτεχνία. Διαφορά μεταξύ πάνω και κάτω σώματος. Είναι μια παρατήρηση που κάνω τελευταία, ειδικά στα σώματα των νέων χορευτών, στα χορευτικά της Αθήνας. Και όχι μόνο. Είναι εξαιρετική τεχνικά και δεξιοτεχνικά. Κάνω απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά το ζηλεύω. Πώς υπάρχει μια διαφορά, μάλλον έρχεται από τη διδασκαλία και μια μεγαλύτερη στόχευση στο κάτω σώμα, παρά το πάνω. Το πάνω δεν μιλάει. Είναι πιο στημένο, πιο στριζαρισμένο, πιο ψυχρό, να το πω έτσι. Αυτή είναι η γενιά χορευτών. Θα δούμε ποιοι είμαστε μέσα εκεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα και εξηγείται λόγω του πλαισίου να ανάγνωση των χορευτικών πλαισίων. Δηλαδή, πού κάνω τι, πότε χορεύω στην παράσταση, πότε χορεύω στο μάθημα και πότε χορεύω στο λέντι.
Έχω πάρα πολλές συνεντεύξεις και επειδή είμαι και μάχημος δάσκαλος χορού, είναι το γνωστό μου ότι όπως χορεύω στο μάθημα, χορεύω και στο παράσταση, το ίδιο χορεύω και στο γλέντι. Έχω ένα πολύ χαρό παράδειγμα, μια φίλη, κουνιακή φίλη, την Θεόνια που τη Ζαγόρη που στη γράφω εδώ πέρα, που είναι μια εξαιρετική χορεύτρια. Από ένα χωριό του Ζαγοριού, με πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι, με αιμονή στο να κρατήσει το πανηγύρι. Και από τις κουβέντες που κάνουμε, συνειδητοποιεί ότι χορεύω πιο πολύ μπαίνει το μάθημα και το χορευτικό όταν χορεύω στο πανηγύρι. Λέει, αυτή η κατάσταση με τρελαίνει, είναι σχιζοφρενική, αλλά καταλαβαίνω ότι είμαι πιο πολύ σκηνική χορεύτρια και λιγότερο παραδοσιακή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μάλλον κλείνουμε προς μια παράσταση, επιτέλεση, ενός επεξεργασμένου σίγουρα τύπου χορού, βάρβαρου, σύμφωνα με το σχήμα που είδαμε στην αρχή, το εξελιδικό, εκπολιτισμένο, εκλεπτισμένο, σίγουρα όχι σαβάζ που λέγεται στο χωριό μου και όχι βρώμικο σε εισαγωγικά. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχω δύο-τρία παραδείγματα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρία από τα σώματα των χορευτών στις εκπομπές τύπου στην υγειά μας, τύπου ενός χορευτικού που προσπαθούν να στήσουν ή να αναπαράξουν, να αναπαραστήσουν ένα τύπο γλεντιού. Πάντα υπάρχει ένα αίτημα που κοιτάω, που σταματάω, που κλείνω. Σιγά σιγά βέβαια είμαστε πιο υποψιασμένοι και επειδή κάποια χορευτικά πηγαίνουν συνεχώς, βλέπω τώρα έχουν προσαρμοστεί πολύ, πολύ, σε πολύ, πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στο ίδιο πλαίσιο, δείτε Κασιλαμάτης και Ζεφετέλεια. Βλέπουμε πολύ ουδέτερα σώματα. Ούτε παραδοσιακά, ούτε λαϊκά. Ούτε ανατολίτικα, ούτε δυτικά. Επίσης, όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα δούμε σε χορούς τύπου γιδάβους, λέω. Το λέγκο εννοώ, τα λέγκο, τα παιχνιδάκια τα λέγκο, όπου ουσιαστικά ο πρώτος χορευτής έχει στη διάθεσή του διάφορα κινητικά μοτίβα στο σακούλι του και κάθε φορά να συνθέτει τη δική του παράσταση. Λέει το δικό του θύμα, κάνει το δικό του έργο, εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Αλλά σε πιο πρακτικό επίπεδο και τεχνικό, βλέπω αυτή την ενδοτερότητα και την υπερφυσικότητα στους άρτημους σε εισαγωγικά χώρους, όπως είναι το Σιριγιάννη στην Καρδίτσα, ο Καλιακοστός στην Κρήτη, γιατί ενώ μιλάμε για χορούς, ναι, λέμε συνήθως το Σιριγιάννη δεν έχει ρυθμό. Δεν είναι έτσι. Το Σιριγιάννη είναι σε ελεύθερο ρυθμό, όπως είναι τα καθιστικά. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να ακολουθήσουμε το δυτικό πρότυπο, δηλαδή εκεί που είναι το ισχυρό, θα κάνουμε και ένα βήμα. Ένα beat, ένα βήμα. Δεν λειτουργεί όμως το χωριό έτσι ακριβώς. Και ευτυχώς δηλαδή. Πας πάνω από χρόνο, Μαρία. Χρήστο, ναι. Σε πόση ώρα, σε 5 λεπτάκια για να τεθούν και οι ερωτήσεις. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Τότε, ας δούμε. Δείτε λίγο τη διαφάνεια. Τελευταία, στη όλη αυτή την κουβέντα για την παράσταση και τη διδασκαλία, κάνουμε συνέχεια αναφορά στο βίωμα και στο βιωματικό. Ως μια έννοια εντελώς υπερβατική, σχεδόν θεολογική. Δηλαδή, αποθεώνεται αυτή η έννοια. Πέρα από όλα τα άλλα, γιατί γίνεται για λόγους επαγγελματικούς, οικονομικούς, συμβουλικούς κτλ. Ας πάμε στην τελευταία σημείωση. Μας διαφεύγει ότι το σώμα του βιωματικού χορευτή έχει πολλές εγγραφές και εμπειρίες. Έχει πάει και στρατό και φοιτητής και μετανάστης και ήταν και χορευτής σε συλλόγους. Πολύ γρήγορα ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Ο τρόπος που είδαμε πριν είναι βηματικός χορευτής του πόντου, όμως αλλά έχει και ένα άλλο παρελθόν.
μας βάλει να σκεφτούμε και για το σώμα του βηματικού χορευτή του παραδοσιακού, αν έχει μόνο μία εγγραφή. Για να δούμε τώρα. Εδώ μιλάμε για την χορευτική ομογενοποίηση, θα περάσω λίγο γρήγορα, πιστεύω να μπορέσουμε να τα δούμε μετά και να τα συζητήσουμε. Η ομοιομορφία είναι ο μοναδικός τρόπος των ερώτημα. Αλλά αυτή η ομογενοποίηση προέρχεται, για να πω επιγραμματικά, είτε μέσα από διάφορους μηχανισμούς, όπως είναι τα σεμινάρια, γράφω προκάτε γλέντια, εννοώ τα γλέντια των χορευτικών μεταξύ τους, σε χορευτικές συναντήσεις, στο πλαίσιο φεστιβάλ κλπ. Τα ανταμώματα και οι ομοσπονδίες. Μιλάμε για πολύ δυνατούς μηχανισμούς που ορίζουν και καθορίζουν το χορευτικό αποτέλεσμα. Θα σκεφτούμε μόνο την περίπτωση του χορού Ζαχαρούλη. Έγινε και καταγράφηκε και γράφηκε ως και καταχωρήθηκε ως βλάχικος χορός μέσα από τα ανταμώματα του βλάχικου σωματείου που ουσιαστικά έχουν τώρα και 35 χρόνια ζωής. Εδώ πέρα όμως όντως είναι ρεαλισμό. Και θα κάνουμε ότι η πολυφωνία, η αναρχία και η αφάδεια που έχει ο παραδοσιακός χορός και η άρνησή του εισαγωγικά να μπει στο κουτί, να τακτοποιηθεί δηλαδή, μας προκαλεί πολύ μεγάλη αμηχανία στο να φτιάξουμε μια επανάσταση. Και μάλλον προτιμούμε μια βάρβαρη εισαγωγικά, σύμφωνα με το αρχικό σχήμα του εξελικτικού, ή μη εμπολιτισμένη παράσταση, και επιζητούμε μια επίφαση παραδοσιακότητας ως δικαίωση και δικαιολογία. Για να βάλουμε λοιπόν ως παράγοντα εδώ πέρα και την έννοια της αισθητικοποίησης. Έχουμε νέο κριτήριο σε αυτό που λέμε πριν, την επιλογή της μουσικής. Για να δούμε ένα ένδειχνο, να ακούσουμε. Κοίτα με γλυκιά μ' αγάπη, κοίτα με γλυκιά. Σήμερα είμαι εδώ. Κοίτα με, κοίτα εδώ. Χορός και μουσική, χορός και μουσική από την Δράμα. Έχει σπάσει τα μία, είναι νούμερο ένα στα τσάρτ. Έχει τραγουδηθεί από έντεχνους, σε εισαγωγικά καλλιτέχνες, σε πάρα πολύ διαφορετικά πλαίσια, σκηνές. Αλλά στις παραστάσεις, χρησιμοποιείται σε παραστάσεις πολιτικών και στις πρόβες. Αλλά τι γίνεται με την δεύτερη μουσική. Τοπική εκδοχή, αυτό που θα λέγαμε στη πιάτσα το πρωτότυπο, στη μητρική του γλώσσα της Λάδικα, λίγο το χρησιμοποιούμε στην πρόβα, ακόμα λιγότερο στην παράσταση. Άρα λοιπόν μπορεί να επικαλούμαστε την αυθεντικότητα και τη φυσικότητα όταν καλούμαστε να πάρουμε όμως αισθητικές αποφάσεις εγωνικά για την παράσταση της σκηνής. Πραγματικά δεν έχουμε νέο κριτήριο και είναι και πάρα πολύ λογικό. Ακραία εκδήλωση αυτής της τάσης και τελειώνω σιγά σιγά είναι η διακριτική μεταχείριση χορηγικού πολιτισμού μιας περιοχής, μιας ομάδας. Ναι, μεν είναι άξιες για ένα γλέντι, αλλά όχι άξιες για να παρουσιαστούν επί σκηνής. Θα ξεπεράσω το παράδειγμα του Ζαγοριού που να το συζητήσουμε. Να πούμε κάτι εδώ. Yeah.
μιλάμε για μια περιοχή, το Ξηρόμερο, το οποίο βγάλει πάρα πολλούς κορυφαίους μουσικούς και πολύ πλούσια παράδοση. Πάλι για λόγους εσωτερικούς φτάνουμε σε ένα τύπο κλειδιού και νέο ακούσματος, όχι τόσο νέο, το οποίο διαμορφώνεται και σε σχέση με τα κλαρίνα, με τα μαγαζιά που διασκεδάζουν οι εσωτερικοί μετανάστες στην πλατεία Βάθης και στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Αυτό, παρότι χαρακτηρίζει και το Μεσολόγγι, όταν έχουμε αναφορά στους χορούς του Μεσολογγίου, εύκολα θα κάνουμε μια παράσταση, ή αρκετά εύκολα θα πάρουμε την απόφαση να κάνουμε μια παράσταση με τους χορούς του Ισημιού, που και εκεί το ύφος είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, άγριο με άγριο, βάρβαρο, όπως θέλετε, αλλά θα φτάσουμε εκεί πέρα, λέμε όχι. Μάλλον είναι, δεν το πιάνουμε καθόλου. Για λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε και ιδεολογικούς και όλα που συζητήσαμε πριν. Σε τη διαστολή, μια επιτέλεση, ας πούμε, στο Σιράκο. Τα τσάμικα του Σιράκου, ορεινό χωριό στον ομό Ιωαννίνων, έχει επιρροές και από Θεσσαλία και από την Ήπειρο, αλλά βασίζονται σε αυτή τη λογική του Καμπίσου, του Ξηρομυρίτικου. Εκεί δεν έχουμε καμία συστολή στο να ανεβάσουμε αυτούς τους χορούς με αυτή τη λογική επισκηνής. Λοιπόν, επειδή όντως πρέπει να δώσουμε χρόνο στην κουβέντα και νομίζω ότι θα δοθεί χρόνος να σε παρουσιάσω και τα υπόλοιπα και τις προτάσεις, θα σταματήσω εδώ πέρα σε κάτι που θα ήθελα να είχα πει εγώ. Πραγματικά, εγώ έχω προσθέσει μόνο τον dance, τον χορό. Πραγματικά δεν ενδιαφέρομαι πώς χορεύει ο κόσμος, πώς χορεύει κάποιος, αλλά και τον κάνει να χορεύει. Το είπε πήρα bounce και πραγματικά είναι, παρότι δεν μου αρέσουν τα μότο, είναι ένα πόθημα το οποίο με εκφράζει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούγομαι. Ναι, Μαρία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους όσους τόσο τοποθετήθηκαν με τις ερωτήσεις τους, με τους προβληματισμούς τους, με τις θέσεις τους, με τις απορίες τους. Νομίζω ότι δώσανε τροφή περισσότερη για προβληματισμό, έτσι. Αυτά τα θέματα εξάλλου δεν επιλύονται διάλεξη στη δεύτερη, στην τρίτη. Εξάλλου αυτό είναι και το ζητούμενο αυτών των συναντήσεων. Και με αυτά και με πολλές ευχές για τη νέα χρονιά, να ανταμώσουμε με υγεία και βεβαίως σε μια καλύτερη ελπιδοφόρα χρονιά. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, την αγάπη μου, καλή αντάμωση 31 Ιανουαρίου. Πολλές ευχές και δίνω το λόγο στην πρόεδρό μας, την κυρία Τσαλδάρη, που τώρα τη βλέπουμε. Ναι, με ακούτε? Λοιπόν, μια που με βλέπετε τώρα, να ευχηθώ κι εγώ, αφού ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο τον Παπακώστα και όλους όσους μίλησαν και βεβαίως τη Μαρία που είχε την οργάνωση, να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, ελπίζω χίλιες φορές καλύτερη από την περσινή. Προσέχουμε, δυστυχώς δεν χορεύουμε ακόμα. Μένουμε σπίτι μας για να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε όλοι καλά και καλή αντάμωση του χρόνου. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.